Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνησης και επέκτασης του ορεινού καταφυγίου στον ορεινό όγκο της δίκτης στη θέση Στροβίλη και σε υψόμετρο 1.350 μέτρων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται οι αναγκαίες παρεμβάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ορειβατικού σκι. Ο στόχος είναι τέλος της άνοιξης να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανακαίνιση του καταφυγίου, που θα μπορούμε πλέον να έχουμε ένα χώρο φιλόξενο, να φιλοξενεί μέχρι και 18 άτομα, με θέρμανση, με νερό, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και παράλληλα γίνεται και στο ίδιο έργο και η διαμόρφωση, ειδική διαμόρφωση για ορειβατικό σκι στην περιοχή του Λιμνακάρου και της δίκτης. Ο Γιάννης Στεφανάκης αναφέρθηκε σε αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στο χειμερινό σπορ του ορειβατικού σκι, το οποίο κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Ένα σπορ το οποίο το προτιμούν πάρα πολλοί αθλητές, είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες, σε όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη θα έλεγα. Μας έχουν επισκεφθεί κατά καιρούς και από το εξωτερικό. Τους αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζονται γιατί κάνουν σκι. Και στο ιδιαίτερο τοπίο της δίκτης, το οποίο είναι έτσι άγριο, τους αρέσει αυτό και παράλληλα βλέπουν θάλασσα. Είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη οι σκιέρ δεν το έχουν εύκολα. Πρόκειται για μια συνεργασία του Δήμου Ροπεδίου με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το Λίντερ. Τα έργα ξεκίνησαν πέρυσι κοντά στον Σεπτέμβριο και περιμένουμε να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι, αρχές του καλοκαιριού. Για την πρότασή μας τώρα που έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμα Leader, η οποία εγκρίθηκε, περιλαμβάνει μια ανακατασκευή του καταφυγίου, προμήθεια εξοπλισμού, εξοπλισμό διάσωσης, έκτακτο καταφύγιο. Σκιέρ και πολίτες λατρεύουν το φυσικό τοπίο, καθώς κάνουν το άθλημα με θέα τη θάλασσα. Θέλουμε να τονώσουμε λοιπόν τον εναλλακτικό τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον πάντα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, ιδιαίτερα τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου. Παράλληλα γίνεται και μια εγκατάσταση ενός δεύτερου καταφυγίου αερομεταφερόμενου, το οποίο θα πάει σε μεγαλύτερα υψόμετρα, σχεδόν στα 2.000 μέτρα. Όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος της άνοιξης. Οπότε θα είναι σε θέση το καταφύγιο να φιλοξενήσει και όχι μόνο χιονοδρομικού τουρισμού δραστηριότητες, θα φιλοξενεί και δραστηριότητες βουνού, περιπατητικού τουρισμού, αναρχητικού. Το ορειβατικό σκι είναι άθλημα που δεν χρειάζεται πίστες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο βουνό, σε χιόνια, με τις κατάλληλες συνθήκες βέβαια. Εμείς θα το αναπτύσσουμε σαν άθλημα, σαν ολυμπιακό άθλημα που είναι. Εγγράφουμε αθλητές. Προς το παρόν έχουμε μόνο ενήλικους αθλητές. Η ιδέα για την ανάπτυξη του ορειβατικού σκι ξεκίνησε το 2015 όταν Γάλλοι σκιέρ ξεναγγίθηκαν στο ορεινό καταφύγιο διαπιστώνοντας ότι η περιοχή προσφέρεται για σκι χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις στο περιβάλλον.